Καλημέρα σας παιδιά. Ένας αφύσικος αριθμός πραγματικά, όπως λέτε κι εσείς, στην ίδια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, όπου φιλοξενεί κατά μέσο όρο 55 με 60 άτομα. Σκεφτείτε λοιπόν πόσοι πολλοί άνθρωποι, υπογεγραμμένα όλα τα πιστοποιητικά θανάτου από τον ίδιο γιατρό, και η εκταφή η οποία έγινε χθες το πρωί, δεν έδειξε κατάγματα. Έδειξε ωστόσο υπάρχουν ευρήματα τα οποία δεν συνάδουν με την αιτία θανάτου και δεν φάνηκε και η ουρολίμωξη στην οποία είχαν υποστηρίξει ότι υπάσχει η ηλικιωμένη, ότι είχε πρόβλημα η ηλικιωμένη που επιδείνωσε την κατάστασή της. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Η γιαγιά αυτή έγινε η εκταφή της μετά από υποψίες των συγγενών, καθώς και φυσικά όσο προχώρησε η έρευνα, καθώς όταν έγινε το τελευταίο αντίο στη γιαγιά, υπήρχαν μελανιές, σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπορτάζ στο κεφάλι της. Ρώτησαν οι δικοί της άνθρωποι τι έχει η γιαγιά και τους είπαν έχει χτυπήσει στο κάγκελο. Ωστόσο, οι καταγγελίες μιλούν για ηλικιωμένους που δένονται στα κρεβάτια τους, για υποτυπώδη σύντηση, για κακές συνθήκες, τραγικές συνθήκες υγιεινής, για πολύ άσχημο, για βασανισμούς σε εισαγωγικά με την έννοια ότι να πέσει κάτω ένας ηλικιωμένος, να μην τον φροντίσουν, να τον βάλουν εκεί. Και εκεί γι' αυτό το λόγο έγινε η έρευνα για τη γιαγιά. Να σας αποκαλύψω λοιπόν τώρα σήμερα ότι υπάρχουν στοιχεία και χαρτιά που είχε ζητηθεί από το 2010, είχε διαταχθεί η διακοπή λειτουργίας αυτής της μονάδας. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. 5 χρόνια αργότερα η διευθύντρια της μονάδας καταδικάστηκε για μη συμμόρφωση σε απόφαση και ακόμη και αυτή η απόφαση μπήκε στο αρχείο. Ναι. Μα είναι φοβερό τώρα, 68 θάνατοι. Τι από την ίδια αιτία. Αυτή, παιδιά. Ένα λεπτάκι, συγγνώμη για την να σφραγιστεί. Για... Να σφραγιστεί η μονάδα. Να σφραγιστεί η μονάδα. Και δεν έγινε αυτό. Πάντως, για όπως να δίνει οι άνθρωποι μιλούν για συγκάλυψη, και πλάτες σε αυτήν την υπόθεση. Κάτι φυσικά που θα φανεί, γιατί πλέον η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Για να, επειδή εδώ είναι μια πάρα πολύ λεπτή ιστορία προφανώς. Κανείς δεν θέλει να κατηγορήσει έτσι αβασάνιστα μια δομή που υποδέχεται ηλικιωμένος ότι εμπλέκεται σε οποιαδήποτε ιστορία που αφορά σε εγκληματικές ενέργειες κτλ. Πάντως, για να δώσει το πράσινο φως η δικαιοσύνη, να γίνει εκταφή σωρού, σημαίνει ότι αναγνωρίζει ως τουλάχιστον ως βάσιμες τις υποψίες μιας καταγγέλουσας πλευράς. Έτσι, τώρα, το αν αυτό θα αποδειχθεί, αν θα προκύψει. Γιατί μιλάμε για 68 ηλικιωμένους. Είναι πάρα πολλοί οι θάνατοι από την ίδια αιτία μέσα σε ένα χρόνο. Με πιστοποιητικά, με έγγραφα, μας λες, από τον ίδιο γιατρό. Ο ίδιος γιατρός, ένας είναι ο γιατρός της μονάδας που υπογράφει όλα τα πιστοποιητικά. Συνεργάζεται με ένα γιατρό η μονάδα και αυτός υπογράφει τις ελιξιακές πράξεις θανάτου. Όμως είναι η αιτία. Η προβαλλόμενη αιτία είναι η ανακοπή. Χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Και χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Μάλιστα. Ναι. Ένα σημαντικό στοιχείο ακόμη να πούμε ότι ελέγχονται στις κατηγορίες που υπάρχουν μέσα και στα διαβιβαστικά. Μιλούν για εγκλήματα κατά περιουσίας, δηλαδή υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπάρχει μέχρι και συμβόλαιο που έχει συνταχθεί με περιουσία ηλικιωμένου που πέρασε σε άλλα άτομα, ενώ ήταν στη μονάδα. Και επίσης να σας πω ότι ο οποίος ηλικιωμένος όμως ήταν μόνο στη ζωή. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε διάφορες μονάδες. Θέλω να πω ότι άνθρωποι που δεν έχουν κανέναν στον κόσμο και πηγαίνουν σε μονάδες που τους φιλοξενούν και τους φροντίζουν στο τελευταίο κεφάλαιο της ζωής τους, δεν έχουν κανέναν να αφήσουν την περιουσία τους και λένε, ξέρετε κάτι, εσείς με φροντίζετε, εγώ θα σας αφήσω αυτό που έχω για να στηρίξετε και τους υπόλοιπους που θα υποδεχθείτε. Άρα λοιπόν λέω ότι όλα αυτά δεν είναι τεκμήρια ενοχής ή κάποια ενοχή τη μονάδα. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Να σας πω επίσης ότι το τελευταίο χρόνο οι συγγενείς δεν βλέπουν τους ανθρώπους τους από κοντά, αλλά μόνο πίσω από τζάμι λόγω του κορονοϊού. Ναι, αυτό είναι λογικό για την ασφάλεια όλων. Έτσι και κυρίως των ηλικιωμένων και των εργαζομένων φυσικά στο γυροκομείο. Πάντως είναι μυστήριο. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μυστήριο. Βέβαια. Και μάλιστα με προβαλλόμενη αιτία την ίδια, ανακοπή, 68 ανακοπές. Είναι μυστήριο.